Χρειάστηκε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να καταφέρουν οι γονείς και τα στελέχη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες να κάνουν πράξη το όραμα ενός σύγχρονου χώρου στέγασης του ΚΗΦΑΑμεΑ, χωρίς κρατική ενίσχυση, ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια μέσα από μικρές και μεγάλες δωρεές και με πείσμα να προσφέρουν όσα η επίσημη πολιτεία δεν μερίμνησε, δημιούργησαν σε οικόπεδο δωρεά της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής έναν χώρο στον οποίο τα παιδιά του κέντρου λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια του κόσμου το χτίσαμε, δηλαδή στην ουσία ο κόσμος το έχει χτίσει αυτό και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μπορώ να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι για το ευρώ που δώσανε ένα κομματάκι εδώ μέσα είναι. Δεν μπορώ να, δηλαδή και εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε τελειώσει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι μια μεγάλη ευτυχία πραγματικά, γιατί ήρθαμε στο σπίτι μας που είναι αξιοπρεπέστατο, είναι όμορφο και είναι για μας, είναι για το χώρο μας, για τα παιδιά μας. Συνολικά 850.000 ευρώ στοίχισε το νέο κτίριο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Στο σχέδιο του κτιρίου έχει γίνει από τον κύριο Τσουκάτο Γιάννη, είναι ο αρχιτέκτονάς μας, ήταν πάντα δίπλα μας. Το κτίριο ξεκίνησε και τελείωσε με τη βοήθεια συνανθρώπων μας αποκλειστικά. Δεν υπήρχε κάποια κρατική επιχορήγηση σε αυτά τα 15 χρόνια. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί σύνδεσμοι των Χανίων, όπως ήταν οι αλουμινοκατασκευαστές, όπως ήταν οι τζαμάδες των Χανίων, οι οποίοι και μέσω αυτών έχουμε πάρει δωρεές και από το Ηράκλειο, συγκεκριμένα από τον κύριο Σαμπαθιανάκη. Σήμερα οι άνθρωποι που έδωσαν την ψυχή τους για να πετύχουν αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι και ευγνώμονες απέναντι στην κοινωνία και στους επαγγελματίες που στήριξαν το όνειρό τους. Επειδή παλεύω πάρα πολλά χρόνια, το έχω πάρει απόφαση αυτό το πράγμα, ότι αν δεν κάνουμε εμείς κάτι για τα παιδιά μας, δεν νομίζω το κράτος να μας βοηθήσει σε κάτι. Και απόδειξη αυτό το πράγμα που κάναμε, δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε αυτό και το τελειώσαμε χωρίς τη βοήθειά τους. Στις νέες εγκαταστάσεις του το ΚΗΦΑΑμεΑ διαθέτει αίθουσα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, πιστοποιημένη παιδική χαρά, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του καθημερινού προγράμματος απασχόλησης σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, ενώ σαφώς αναβαθμισμένες είναι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Επιτέλους ήρθαν και τα παιδιά με πολύ καλή διάθεση. Εντάξει, κάποια τρόμαξαν, ήταν διαφορετικό χώρο. Αλλά τη δεύτερη και τρίτη μέρα είναι πολύ χαρούμενα, το δείχνουν στα ματάκια τους, το δείχνουν κάθε μέρα που θέλουν να ανεβούν πάνω να ξαπλώσουν, το δείχνουν, μπορούν να κινηθούν, είναι πολύ χαρούμενα γενικά με το δικό τους τρόπο το δείχνουν. Παιδιά με τετραπληγία ή εγκεφαλική παράλυση που μετά τα 16 τους χρόνια μένουν εκτός δημοσίων δομών έχουν το δικό τους σπίτι. Το καλό είναι εδώ, εγώ σαν γονιός τώρα μιλάω, ότι δεν έχουμε ταβάνι στην ηλικία που τα παίρνουμε. Δηλαδή, η ΕΛΕΠΑ, για παράδειγμα, έχει ένα ταβάνι, στα 16 τους χρόνια πρέπει να φύγουν. Τα παιδιά δεν εξαϊλώνονται όμως από εκεί και πέρα. Τα παιδιά υπάρχουν. Τα παιδιά γίνονται ενήλικες, γίνονται μεγάλοι. Με την μετεγκατάσταση του ΚΗΦΑΑμεΑ στο νέο κτίριο και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, αυξάνεται και η δυναμικότητα του κέντρου που θα μπορεί σύντομα να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα παιδιά.